Ο Τάσος Μπακασέτας εκτελεστής. Πέρασε η μπάλα, δοκάρι. Καταπληκτική εκτέλεση. Ο Μασούρας δεν μπόρεσε να την επαναφέρει στην περιοχή. Οι κόντρες ευνοούν τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Κόρμπος. Ζητά ο Καραμάνος και ο Μπακασέτας. Καθυστέρησε ο Κόρμπος. Ο Μπακασέτας 1-0. Στο 39. Ο Πανιώνιος κλέβει την μπάλα. Έχει υπεραριθμία στη δική του επίθεση. Ήταν δύο παίκτες αμαρκάριστοι και ο Μπακασέτας δεν είχε πρόβλημα να νικήσει το Βελίδη. Για το 1-0 του Πανιωνίου στο μάτς. Κεφαλιά 1-1. Γκολ από τον Τζιόλι στο 52. Μπακασέτας. Ανσάρι Φάρτ. Πάλι ο Μπακασέτας. Καταπληκτικό γκολ στο 66. 2-1 ο Πανιώνιος. Κι άλλο γκολ ο Μπακασέτας. Στον καλύτερο μήνα της καριέρας του αναμφίβολα. Κάνει εκπληκτικά πράγματα. Πετυχαίνει ένα ακόμη πολύ όμορφο γκολ με σούτ εκτός περιοχής για το 2-1 του Πανιωνίου. Άλλη μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία τρίπλα. Και η σέντρα χαμηλά, η προβολή, δοκάρι. Σπουδαία επέμβαση του Διούδη. Ανσάρι Φάρτ πέρασε από τον προσωπικό του αντίπαλο. Είναι 2 του Πανιωνίου με 4 του ΠΑΟΚ. Κράτησε ο Ανσάρι Φάρτ, κάνει κι άλλη τρίπλα. Έμεινε όρθιος. Καταπληκτικό γκολ. 3-1 στο 82. Ένα υπέροχο γκολ από τον Ανσάρι Φάρτ. Ατομική προσπάθεια, εκπληκτικό γκολ, το 8ο δικό του στο πρωτάθλημα. Ο Ροντρίγκες θέλει να γυρίσει μπάλα στο δοκάρι και χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Νομίζω ότι σήμερα παίρνουμε ό,τι δικαιούμαστε όλη τη χρονιά. Ήταν μια περίεργη εβδομάδα για μας. Ακουγόταν πάρα πολλά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς όλοι ήταν τόσο σίγουροι ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει μέσα στη Νέα Σμύρνη. Λες και στα προηγούμενα παιχνίδια μας κέρδισε εύκολα. Αυτό που ζήτησα από τους παίκτες μου είναι να βγάλουν εγωισμό, να βγάλουν πίστη στις δυνατότητές τους. Και παρότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο που ελέγχαμε 100% το παιχνίδι, προηγηθήκαμε, θα μπορούσαμε να πετύχουμε και ένα δεύτερο γκολ. Στο δεύτερο, παρότι δεν ήμασταν στο ίδιο επίπεδο αγωνιστικά, παρόλα αυτά βγάλαμε τις φάσεις, βγάλαμε τις κόντρες, πετύχαμε δύο ακόμα πολύ ωραία γκολ. Και αν το δούμε συνολικά, νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη νίκη για μας. Ποιο από τα τρία είναι το ωραιότερο γκολ? Από τη στιγμή που περνάει μπάλα τη γραμμή, όλα είναι ωραία. Θέμα είναι ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο του Τάσου το δεύτερο. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά και τα τρία γκολ ήταν πολύ καλά. Ήταν ένα καλό, ωραίο παιχνίδι. Βέβαια, κέρδιζε η ομάδα οποία δημιούργησε κάτι παραπάνω στο αγωνιστικό χώρο, όπως ήταν σήμερα ο Πανιώνιος. Κάναμε αρκετά λάθη, δεν είχαμε γραμμές εκεί που τα ήθελα να έχω. Βέβαια υπάρχει συνέχεια, έχουμε άλλα δύο παιχνίδια και αυτό που θέλουμε είναι να ασφαλίσουμε το είσοδο στο play-off.